πολύ χαρούμενοι, γιατί πήγαμε πάρα πολύ καλά, μας είδε ο κόσμος. Είχα το νου μου το πρωί να ξυπνήσω να δω αν πήγαμε καλά και πέταξα από τη χαρά μου. Ας το τηλέφωνο. Δεν καταλαβες, θέλω να κάνω φάρσα. Τώρα θα κάνεις φάρσα. Θα κάνω φάρσα πολύ σύντομα. Ποιος δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα σε αυτή τη συγκατοίκηση? Τα αγόρια μου είναι λίγο ακατάστατα, αλλά κατά τα άλλα μια χαρά. Έχω και καλό μάγειρα, το Δημήτρη το Σταρόβα. Μαγειρεύει τέλει. Δεν πιστεύω να σε κάνει να σε παχύνει, γιατί ο ένας... Ναι, όχι, είναι... ο Γρηγόρης μας είναι έχει αδυνατής. Έχει αδυνατής, δεν το λες καδύνατο όμως. Αδύνατος είναι. Εντάξει, δεν είναι συλφής, αλλά είναι αδύνατος. Έχει αδυνατήσει. Ναι, ο Δημήτρης εντάξει, είναι μια άλλη κατηγορία. Θα δούμε τώρα πώς θα πορευτεί. Πάλι σε δίαιτα. Τον προσέχω λίγο, του λέω, αλλά ξέρεις, είναι και αυτά τα κρυφά, δεν είμαστε, δεν ζούμε και όλη μέρα εκεί, οπότε... Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φύγω. Όχι. Όχι. Γιατί? Περιμένουμε το κουμπάρο της. Θα κάνεις πάρα πολύ ωραία παρέμβαση. Ναι, ξέρω, ξέρω. Θεός είμαι, τον είδα να έρχεται. Πώς είναι ο Γρηγόρης, είναι σε μία φάση της ζωής του, εκτός από την... Εντάξει, είναι λίγο... Είναι σε φάση που περιμένει με την Κατερίνα να έρθει το παιδάκι τους και είναι λίγο... Είναι λίγο ταραγμένη αυτή η περίοδος. Περιμένει, έχει άγχος. Έχω μάθει ότι αγχώνεται πιο πολύ ο Γρηγόρης από ότι από την Κατερίνα. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Δεν κλείνει καν το κινητό του, είναι εντάξει, από μένα. Λογικό δεν είναι. Τον νος ποιος θα είναι, ξέρουμε. Άκου τώρα. Καλέ, που ξέρω. Δεν ξέρω. Κάτσε να βγει το παιδί με το καλό. Πώς σου φάνηκε που έγραψαν για τη Θεή Σκορδά ότι είναι έγκυος? Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ προσωπικό θέμα και όταν μια γυναίκα, αν είναι, όποτε είναι ή δεν είναι, μόνη της δίνει τις απαντήσεις της. Ξέρω ότι και σένα παλιότερα, όταν είχες πρωτοπαντρευτεί, που σε ρωτάγαν συνέχεια θα κάνεις. Ακόμα με ρωτάνε. Είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να ναι, ρωτάτε συνέχεια. Είναι πολύ προσωπικό το ζήτημα. Έχω δει τη Φέη και τον Γιώργο, γιατί τη Φέη είναι φίλη μου, την αγαπώ και μου αρέσουν ακόμα περισσότερο φέτος και πήγαμε και στην εκπομπή τους λίγο, φυσικά και την έχω δει. Πώς πρωινό Μέγκα? Λίγο έχω δει, εντάξει. Ψηφίζεις φυσικά τη φίλη σου τη Φέη με τον Γιώργο? Ψηφίζω, εντάξει, πάντα μου άρεσαν. Πάντα νομίζω ότι δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το ότι φτάσανε τόσο ψηλά. Το Dancing with the Stars θέλω να μου πεις. Πώς σου φάνηκε? Μου άρεσε πάρα πολύ. Και το Dancing και η Δούκισσα και η Ντορέτα. Πάρα πολύ. Θα ήθελες να χορέψεις κι εσύ? Όπα, φτάνει. Δεν μπορούσα καλέ. Ξεχωφιάστηκα μία εβδομάδα. Ήτανε φοβερό. Δεν μπορώ. Ωραίο ήτανε. Έμαθα να χορεύω λίγο μέχρι εκεί. Μάλιστα. Ποιο θα ξεκινήσει τώρα?